είτε έχει να κάνει, είπαμε, με τις δημοτικές, είτε και περιφερειακές, μην το ξεχνάμε. Είναι και οι περιφερειακές εκλογές. Έκανε τι την παρουσία του. Ο καλεσμένος μας. Λοιπόν, ο γόνος γνωστής οικογενείας, κύριε Βοστοράκη, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα στο κρατές, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, διαφωνούμε με τον γόνος τώρα. Εγώ το ειρωνικά το είπα, αλλά για να σε βάλω στο κλίμα. Για πες μας γι' αυτό, είναι κληρονομικό δικαίωμα, πώς το πας, γιατί αυτά ακούσαμε από αντίπαλα ψηφοδέλτια κατά τη διάρκεια των εκπομπών μας. Εντάξει, κληρονομικό δικαίωμα προφανώς δεν υπάρχει, είμαι στη διάθεση του κόσμου να με ψηφίσει. Κανείς δεν πιέζει κανένα, κανείς δεν απειλεί, κανένας δεν ενημερώνονται. Ο πατέρας μου, λογικό είναι, θεωρώ, βοηθάει όπως κάθε γονέα στο παιδί του. Και εμένα με πήρανε πολλοί γονείς και από την παράταξή μας και από άλλες παρατάξεις μου. Ένα, άμα έχεις φίλο σε αυτή την παράταξη, πες του να ψηφίσει το παιδί μου για διάφορους λόγους. Δεν υπάρχει κληρονομικό δικαίωμα. Επειδή μεγάλωσα σε ένα τέτοιο κλίμα, γνωρίζω τα πολιτικά, τα έχω ζήσει περισσότερο τα τοπικά και υπήρχαν, θεωρώ, περισσότερες πιθανότητες να ασχοληθώ. Δηλαδή το έχω ζήσει. Όχι, υπήρχαν συνέχεια συζητήσεις, απόψεις. Ενημέρωση, κουβεντιάζαμε με τους γονείς μου, όπως τα περισσότερα σχεδόν όλα τα παιδιά με τους γονείς τους. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν είναι ότι δεν θα πας σε ένα γιατρό γιατί ο πατέρας του είναι καλός γιατρός, θα πεις, επειδή είναι ο πατέρας του καλός γιατρός, έγινε γιατρός. Να. Δεν πιστεύω. Είμαι στη διάθεση του χρόνου να με κρίνει, στη διάθεση του κόσμου να με κρίνει. Έχω κάνει 5 πράγματα. Άμα ήταν κληρονομικό δικαίωμα, μου είχαν ζητήσει στα 25 μου, στα 30 μου να κατέβω. Το θεωρούσα λάθος. Δεν κατέβηκα τότε. Για διάφορους λόγους. Κατέβηκα τώρα που και το χρόνο έχω να ασχοληθώ εάν προκύψει και έχω κάνει 5 πράγματα, έχω δει, έχω εμπειρίες, έχω γνώσεις, έχω ζήσει. Με τιμά αυτό με τιμά το ότι είμαι περήφανος για τον πατέρα μου, για τους γονείς μου, για την οικογένειά μου και τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Είμαι ξεχωριστή προσωπικότητα και κρίνω. Μόλα πράγματα. Και γενικώς αυτές οι επιθέσεις, εντάξει, γίνονται, ίσως δεν έχουν κάτι άλλο να πούνε εναντίον μου, δεν ξέρω. Αλλά τέτοιου είδους επιθέσεις συνήθως δείχνουν το οποίον, το επιτιθέμενο και όχι αυτόν που δέχεται την επίθεση. Μπάση περιπτώσει, λοιπόν, εγώ το κλείνω, δεν θέλω να το συνεχίσω. Και έχουμε σοβαρά προβλήματα, έχουμε θέματα για την πόλη μας, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν έργα, υπάρχουν 1000 να κουβεντιάσουμε. Δεν θα κρυθεί από αυτό. Γιάννη Μασουράκη, δώσ' μας έτσι, πώς εξελίσσεται αυτή η περίοδος, η προεκλογική. Τι συμβαίνει, έχει αναδειχθεί το όραμα, πιστεύεις, των συνδυασμών, έχει καταλάβει ο κόσμος τι θα κάνετε, τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Καλά, για το συνδυασμό σας του κυρίου Καλατζάκη λίγο πολύ έχουν δρομολογηθεί πράγματα και λίγο πολύ καταλαβαίνουμε, έτσι, τι εισπράττεις για το κλίμα των εκλογών. Έχουμε 4 συνδυασμούς, για δώσ' μας έτσι λίγο την εικόνα. Εισπράττω καταρχήν για το συνδυασμό μας ένα καλό κλίμα. Έχει αρχίσει και... Δηλαδή φθορά δεν την παίρνει υπόψη του... Υπάρχει φθορά, αλλά δεν είναι αιτιολογία το αν δεν θα ψηφίσω κάποιον γιατί είναι πολλά χρόνια. Ο κύριος Αρναουτάκης 13. Συνεχίζει, να. 13 και συνεχίζει. Υπάρχουν στο Περιστέρι, στο Ρέθυμνο νομίζω πολλά, υπάρχουν δήμοι που έχουν πολλά χρόνια. Δεν κρίνεται από αυτό, πιστεύω. Είναι κάποιο καλό στη δουλειά του, δεν τον αλλάζει γιατί ας δοκιμάσω κάτι άλλο. Εντάξει, αυτό τώρα υπάρχει, είναι μεγάλη συζήτηση, είναι και πολιτικού περιεχομένου. Είναι την άποψή μου, λέω. Ναι, όχι, για κατά πόσο ένα δήμαρχο μπορεί να έκανε όσες τετραετίες θέλει. Δηλαδή να μπαίνει ένα πλαφόν και στους δήμους και στην περιφέρεια. Δεν μπορεί να είναι εσαΐ, ας πούμε, ένα δήμαρχο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Υπάρχει πλαφόν. Από το σύστημα, από τους πολίτες. Υπάρχει καλύτερο κριτήριο από τους πολίτες. Ναι, στο πλαφόν υπάρχει μόνο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας που είναι θεσμικός ο ρόλος του. Υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος έχει αναπτυχθεί ήδη και στο Δήμο και στην περιφέρεια. Στο Δήμο, παντού υπάρχει μηχανισμό, δηλαδή ελέγχεται ο Δήμος και από επιτροπές και από τις εταιρείες. Αυτό, μηχανισμός εννοώ, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Να πει τέσσερις, πέντε τετραετίες. Αν είναι καλό ένα δήμαρχο, γιατί να αλλάξει. Αλλάζει η ομάδα γύρω-γύρω, αλλάζουν τα πρόσωπα, άλλοι κουράζονται, άλλοι κρίνονται μη αρκετά ικανοί. Το θέμα είναι να παράγει έργο να πηγαίνει μπροστά η πόλη. Μάλιστα. Αυτό κρίνουμε. Λοιπόν, κύριε Μασουράκη, έχετε παρακολουθήσει δημοτικά συμβούλια? Πολλές φορές. Και από το ραδιόφωνο και από κοντά. Επειδή και έχω και καυγά με τα παιδιά μου που θέλουν να ακούσουν το ραδιόφωνο και τους λέω να σταματήσουν την τηλεόραση τα απογεύματα. Λοιπόν, αυτό που έχει προτάξει ο κύριος Γουλιδάκης, ας πούμε, είναι ότι πρέπει να επανέλθει η δημοκρατία στο Δήμο. Εκεί τι σχολιάζουμε, τι λέτε? Δηλαδή για μη δημοκρατικές διαδικασίες, ας πούμε, ότι δεν δίνεται ο λόγος όσο πρέπει,
στους συμβούλους, δεν πάνε οι σύμβουλοι στα δημοτικά συμβούλια. Άλλο αυτό, το ότι δεν πάνε οι σύμβουλοι. Δηλαδή, για τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, αν τηρείται, ας πούμε. Εγώ όπως έχω δει, έχει τηρηθεί. Τώρα στο τελευταίο συμβούλιο που πήγα πιο πριν, πρόσφατα, ήταν για τον Δημοτικό Σύμβουλο που μιλούσε εκτός θέματος, είχε τα 2-3 λεπτά, πόσα είναι, 2 λεπτά, τα είχε ξεπεράσει κατά πολύ, του λέγανε να σταματήσει, συνέχιζε. Εντάξει, υπήρχε κάποια. Μίλησαν όλοι, δεν υπήρχε κανένα θέμα. Δεν έχω δει. Κάποιες φορές, άμα ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έχει δείξει ότι είναι ικανότατος και διαχειρίζει σωστά τις καταστάσεις. Υπάρχουν εντάσεις, υπάρχουν πάθη, υπάρχουν διάφορα σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, μοιράζεται πραγματικά ο χρόνος ως πρέπει, δίνεται ο λόγος σωστά σε όλους τους εμπλεκόμενους μέσα στον χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Και εγώ τα έχω ακούσει παράπονα. Τα έχω ακούσει μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν λέω ότι τα έχω δει, τα έχω ακούσει όλα τα συμβούλια ή τα έχω δει. Σ' όσα έχω δει, δεν έχω παρατηρήσει κάτι να διαμαρτύρονται ότι δεν του δόθηκε ο λόγος. Έχω δει περιπτώσεις που ζητάει κάποιος το λόγο και να λέει κάτι εκτός θέματος και απάντηση είναι είστε εκτός θέματος. Και όλα αυτά υπάρχουν στα πρακτικά. Μπορεί οποιοδήποτε να τα βρει. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Και εμείς, και από τους συλλόγους που είμαστε, το βλέπω σε πολλά θέματα. Από ενημέρωση στους συλλόγους, στο έργο της, το σχέδιο του παραλιακού μετόπου είναι το τελευταίο. Έγινε μια παρουσίαση εκτενέστατη, πήγαν όλοι οι σύλλογοι εκεί πέρα, κάνανε προτάσεις. Και εμείς κάναμε σίγουρα και ο Σύλλογος Εμπόρων και ο Καφεστίαστης και κάνανε προτάσεις και το 90% τουλάχιστον πιστεύω έγιναν δεκτές. Δηλαδή διαβούλευση πλήρης για κάθε έργο, για μεγάλα έργα πάντα γίνεται όπως και απαιτείται και είναι το σωστό. Δεν έχω δει. Πάμε τώρα γιατί ο Δήμαρχος, ο κ. Καλλιντάκης ο απερχόμενος και υποψήφιος ξανά... είναι ο δήμαρχος των έργων, έτσι λέει και το σποτάκι το οποίο έχουμε. Ο δήμαρχος των έργων. Και θέλω να ρωτήσω και από την ιδιότητά σας ως μηχανικός, Γιάννη Μαστοράκη, πιστεύεις ότι αυτά τα έργα είναι αυτά που κάνουν την καθημερινότητα, γιατί αυτός είναι ο στόχος, την καθημερινότητα του πολίτη καλύτερη, ή είναι αυτά τα έργα που θα δώσουν αναπτυξιακή όθηση στην πόλη μας, γιατί αυτά κυριαρχούν. Πιστεύεις ότι δηλαδή είναι εντάξει τα έργα, έτσι έπρεπε να γίνουν, έχουν χρονοδιάγραμμα, τηρούνται αυτά τα χρονοδιαγράμματα σε σχέση ας πούμε με την κατασκευή, είναι ποιοτικά τα υλικά που χρησιμοποιούνται, είναι αυτά που πρέπει, γιατί αυτά ακούμε ως από την αντιπολίτευση να προσάπτει. Για πάμε. Δεν έχω... γιατί τα έχει ψηφίσει και πολλά τα έχουν ψηφίσει. Τα χρονοδιαγράμματα τηρούνται εκ του νόμου. Εάν για κάποιο λόγο δοθεί παράταση, πάει από το Δημοτικό Συμβούλιο και δίνεται η παράταση. Και δεν έχω ακούσει ποτέ να υπάρχει πρόβλημα σε μια παράταση που δίνεται από κάποια παράταξη να βγει και να πει κακώς δόθηκε αυτή. Εμείς ψηφίσαμε εναντίον. Πάντα αυτό είναι και αναγκαστικό βέβαια. Και αναγκαστικό πολλές φορές εκ του νόμου. Γιατί να σας πω κάτι, αν δεν δώσει την παράταση και εκπέσει ο εργολάβος. Μετά για να βγάλεις καινούριο εργολάβο θέλει να πας 2-3 χρόνια πίσω. Οπότε του λες να καθυστερήσω 2-3 μήνες ή να πάω 2-3 χρόνια πίσω. Να. Υπάρχει αυτό. Για πάμε τώρα για την ποιότητα. Στην ποιότητα των ενέργων έχουμε μια ικανότατη τεχνική υπηρεσία υποστελεχωμένη όπως πολλοί συντονισμοί του Δήμου που είναι σημαντικό πρόβλημα και κάνουν πολύ καλή δουλειά. Δεν κάνει την επίβλεψη, δεν την κάνει ούτε ο δήμαρχος, ούτε ο αντιδήμαρχος, ούτε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει πολιτικούς προϊστάμενους. Ναι, μάμα, εγώ σαν πολιτικός προϊστάμενος, πώς τον άλλο, όπως και σε όλες τις υπηρεσίες που έχουν κάποιο. Χρειάζονται κάποιο υπόβαθρο. Ας πούμε στην υπηρεσία Πρασίνου. Θα πω εγώ να πάω στο γεωπόνο, κάνεις λάθος στη δουλειά του που δεν είμαι γεωπόνος. Λες κάποια πράγματα, δίνεις τις κατευθύνσεις και πάει ο αρμόδιος μηχανικός υπηρεσίας και ελέγχει. Εάν θεωρούν ότι οι υπηρεσίες μας, οι υπάλληλοι δεν είναι ικανοί, να το πούνε ξεκάθαρα. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Εγώ δεν μίλησα για τις υπηρεσίες. Άμα μου πάει εμένα ένας μηχανικός, ο οποίος έχει δουλέψει. Όχι, λέω ποιος κάνει τον έλεγχο. Ποιος κάνει τον έλεγχο. Και σε πολλά πράγματα τα εργοτάξια, έχω δουλέψει μεγάλα εργοτάξια και ξέρω πώς είναι. Λες. Ας πούμε, εγώ έχω σε ένα εργοστάξιο, άμα έχω 300 άτομα. Θα το πω διαφορετικά. Μισόλυτο. Η πλατεία. Ναι. Τι παραδόθηκε το έργο της πλατείας. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρο, νομίζω ότι δεν έχει παραδοθεί. Γιατί είχαν επισημανθεί κάποιες ατέλειες από κάποια προβλήματα από την υπηρεσία και που επισκευάζονταν.
Ναι, δηλαδή αυτό το υλικό τώρα που έχει μπει, ποιος το ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο? Υπάρχει η μελέτη, επέλεξε, ας η πούμε, μελέτη υπάρχει, ναι. Προβλέπει όλα τα υλικά. Ναι, αλλά λένε ας πούμε ότι αυτό το υλικό είχε άλλο προβλεφθεί και άλλο μπήκε, έτσι ακούμε. Δηλαδή πλάκα ας πούμε που είναι 2 χιλιοστά σε μια πλατεία που μπορεί να περάσει και μεγάλο όχημα. Και έχουμε δει ότι βουλιάζει σε κάποια σημεία. Άμα είχε πρόβλημα η πλάκα, θα έχει σπάσει παντού περνώντας ένα μάξι για την τράπεζα, για το φορτηγό. Σε κάποιες πολλές φορές, επειδή γίνονται εξκαφέ σε όλα αυτά τα έργα, ή για να τοποθετήσει κάτι, να περάσει ένα δίκτυο αναμονή ή άδευση, συντρέψει. Η εξκαφή μπορεί να κάτσει μετά. Γίνεται αυτό και επιδιορθώνεται. Στην αρχή υπάρχουν κάποιες αστοχίες. Γίνονται αυτά στα έργα. Όποιος έχει ασχοληθεί τεχνικά έργα το ξέρει στο πιο απλό έργο. Ναι. Άρα το υλικό δηλαδή ήταν αυτό το ενδεδειγμένο. Δεν το κοίταξα. Θεωρώ ότι η υπηρεσία αν δεν ήταν, δεν είχε κανένα λόγο να μην το πει στον εργολάβο. Δεν πήγα να μετρήσω. Εγώ είδα κάποιες φωτογραφίες που κυκλοφορούν, ούτε ξέρω που είναι. Με το ίδιο χέρι έχει το σωστό υλικό και το λάθος, το σωστό υλικό που το βρήκε. Μήπως σε κάποια συγκεκριμένα σημεία μπήκε πιο λεπτό υλικό που προβλεπόταν από τη μελέτη? Όχι, μία για άλλο υλικό. Από ότι, γιατί έχω δει τις φωτογραφίες. Εγώ τις φωτογραφίες που έχω δει, είναι σε άλλο χώρο. Ναι, σε άλλο χώρο. Ναι, είναι το ίδιο χέρι σε μία πλάκα πιο παχύ και σε μία λίγο πιο λεπτή. Να. Δεν ξέρω που είναι, τι είναι, ούτε μέτρο βλέπω δίπλα, ούτε ναι, με το μάτι. Θέλω να πω αν οι προδιαγραφές τηρούνται τέλος πάντων και δεν. Αν αυτές τις προδιαγραφές ελέγχει σωστά ελέγχονται, η υπηρεσία. Ελέγχονται, γιατί ξέρω και μηχανικούς υπηρεσίας και τους έχω πολύ την εμπιστοσύνη. Ναι. Εκ του αποτελέσματος. Τώρα εκεί η πλατεία, μιας και ξεκινήσαμε, άμα βρέξει, δεν υπάρχει αγωγός ομβρίων. Δηλαδή υπάρχει ένα ποταμάκι ωραίο. Ναι, κάπως πρέπει να οδηγηθούν τα νερά, δεν μπορείς να βάλεις κάθε 2 μέτρα αγωγό. Ναι, και η πλατεία δηλαδή αυτή που βραβευτήκαμε. Πρέπει να, άμα βρέξει 2 σταγόνες, γιατί βρέχει και στην Ιερά Πέτρα, πρέπει να έχει ένα ποταμάκι, ας πούμε. Άμα το ποταμάκι φεύγουν τα νερά, πρέπει να δουν κάπως κλίση, να δοθεί μονοκόμματη κλίση και να φεύγουν ένα απλωμένα τα νερά. Όχι, αλλά έχουμε ένα αγωγό ομβρίων εδώ. Ναι, και σχέση με λίγο νερά. Ωραία. Ναι. Εκεί δεν μπορούν να. Μοιράζονται εκεί τα νερά. Πάνε προς τα εκεί, προς τους αγωγούς τα νερά. Δηλαδή επί τούτου έγινε πηγαίνουν. Προφανώς ο σχεδιασμός είναι έτσι. Να σας πω κάτι, το σχεδιασμό δεν θα τον κρίνω. Τον έκανε μια εταιρεία, δεν έχω σχεδιάσει πλατεία και δεν το ξέρω. Θεωρώ ότι πολλές φορές σε ξενοδοχείο που συμμετείχα στο σχεδιασμό τα κάναμε έτσι. Οδηγούσαμε σε ένα κεντρικό σημείο, γιατί άμα βρέξει, άμα είναι μονοκόμματη κλίση, θα είναι όλη η πλατεία βρεγμένη. Ενώ έτσι είναι σε ένα σημείο βρεγμένη και η υπόλοιπη στεγνώνει γρήγορα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Να. Αυτό είναι το και το βραβείο που λέτε είναι κάτι, η αρχιτεκτονική γενικώς είναι πολύ υποκειμενική. Άμα έχεις 10 αρχιτέκτονες, θα έχεις 10 γνώμες. Παλιά λέγανε και ένα άλλο ρητό. Τους αρχιτέκτονες δεν θέλω να το πω. Εγώ τους εκτιμώ τους αρχιτέκτονες, συνεργάζομαι αρχιτέκτονες συνέχεια στη δουλειά μου και είναι πολύ σημαντική η δουλειά τους. Δεν είναι μόνο το να δεις ότι βλέπεις, υπάρχουν και κανονισμοί. Σε σπίτια πρέπει να τηρείς ελέγχους αερισμού φωτισμού. Σε μια πλατεία πρέπει, σε ένα πεζοδρόμιο ή οτιδήποτε, πρέπει να τηρείς κάποιες διαστάσεις, κάποιους κανονισμούς φύτευσης, διάφορα. Τότε όμως πήρε η πόλη μας ένα βραβείο. Γιατί να μην πούμε, πήραμε ένα βραβείο, ελάτε να δείτε την πλατεία μας. Να γίνει αντιπολίτευση. Γιατί δεν το χαίρονται οι πολίτες αυτό το έργο? Δηλαδή έχουμε ακούσει κριτική, όχι τώρα προεκλογικά, από τότε που ξεκίνησε να φτιάχνεται επί COVID, επί κορονοϊού τέλος πάντων, που ξεκίνησε εκεί να διαμορφώνεται η πλατεία, από τότε ακούγαμε τα σχόλια, είτε για τα παγκάκια αυτά, δεν θέλω να προσβάλλω, δεν ξέρω ποιος το σχεδίασε, αλλά αισθητικά έχουμε ακούσει διάφορα, ότι δεν αρέσει, όχι καλά. Τώρα. Έχω ακούσει και καλά. Και εμένα κάποια πράγματα, τα περισσότερα μου αρέσουν, κάποια λίγα μπαίνουν, μπορούν να προσθεθούν πράγματα. Ας πούμε, κάτω από τα δέντρα, τώρα που μεγαλώνουν τα δέντρα, να μπουν παγκάκια στρογγυλά να εκμεταλλεύεσαι και αυτή τη σκιά. Θέλεις ανοιχτό χώρο στην πλατεία, δεν μπορεί να τη γεμίσει με δέντρα. Yeah. Δεν είναι πάρκο. Γιατί θέλεις, άμα κάνεις μια εκδήλωση, μια παράσταση, φανταστείτε να έχει πόσες συναυλίες, πόσες παραστάσεις γίνανε. Αλλά να σας πω και το άλλο. Γιατί ακούμε μόνο κακά λόγια. Να σκεφτούμε πρώτον και ότι ο Δήμος μας έχει μια συνέχεια που ανεξαρτήτως ποιος γη, εγώ πιστεύω θα είναι ο Θεοδόσης. Αλλά ο ποιος γη θα έχει αυτή την πλατεία, θα την ξυλώσει, αν δεν αυτό αρέσει τόσο. Ακούσει, ότι θα ξαναγίνει, θα ξαναδιαμορφωθεί. Εγώ πιστεύω. Και ο θα Δήμος, γίνει δρόμος, ο Δήμος πρέπει να έχει συνέχεια και πρέπει να σεβόμαστε τα λεφτά των πολιτών, τα χρήματα των πολιτών, γιατί είτε μπαίνεις στο χρηματοδοτήσεις, είτε με οποιοδήποτε τρόπο από λεφτά των πολιτών γίνεται. Και να τα σεβόμαστε και να πηγαίνουμε. Θέλει κάποιες διορθώσεις, πιθανόν μπορούν να προσθεθούν κάποιες πινελιές. Αλλά γιατί να χαλάσει το έργο, γιατί να το ξυλώσει. Γιατί ξυλώθηκε το προηγούμενο όμβριο. Δεν ξυλώθηκε το προηγούμενο. Μισό λεπτό. Ναι, μισό λεπτό. Οι πλάκες αυτές που είχαν τοποθετηθεί επί δημαρχίας του πατέρα σου, μια χαρά ήτανε.
Ούτε βγαίνανε, ούτε μαδούσανε. Ναι, τότε ξέρετε. Είχαν φυτευτεί και τα δέντρα, τα Μπέντζαμιν. Τότε... Που υπήρχε τόπος να μείνουν τα Μπέντζαμιν. Υπήρχε. Μα αυτό λένε οι γεωπόνοι, δεν το λέω εγώ. Δεν είμαι εγώ ειδική. Εγώ λένε ότι γιατί. Δεν θέλω να ασχοληθούμε για τα παλιά. Δεν σε ενοχλεί αυτό το πράσινο. Δεν θέλω να ασχοληθούμε με προηγούμενες δημαρχίες. Αλλά ένα θα πω. Και τότε, αφού είναι συνέχεια, βρε Γιάννη. Ναι, αυτό και, λέω. Και τότε λέγανε είμαστε η πόλη του Κιβόλιθου. Έχουμε γίνει η πόλη του Κιβόλιθου. Λέω ψέματα. Και διαμαρτυρόντουσαν όλοι. Πάντα θα υπάρχει διαμαρτυρία. Για τα δέντρα. Θέλω να πω δύο πράγματα. Πώς έγινε τότε, για τα δέντρα. Για τα δέντρα. Γιατί εγώ... αυτό είναι πώς το λένε, το κόκκινο πανί μου είναι, ναι, τα δέντρα. Εγώ έχω... Πες μου αν υπάρχει μελέτη αστικού πρασίνου στην Ιερά Πέτρα. Εσύ που είσαι και τεχνοκράτης. Πώς βγήκαν αυτά τα δέντρα. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ανθρώπους που μπορούν... Εγώ δεν μιλάω για τη γεωπόνο. Μία γεωπόνο έχει ο Δήμος. Ναι. Μπορεί να κάνει όλη αυτή τη δουλειά η γυναίκα και να σου προτείνει τι και πώς. Και κόβει όλα τα δέντρα. Πες μου τώρα. Υπάρχει εσύ. Υπηρεσία πρασίνου που τα ελέγχει όλα αυτά στο Δήμο. Να σου πω κάτι. Πάσε να μιλήσω. Πάσε να μιλήσω για τα δέντρα. Εγώ έχω γραφείο κάτω. Έχω γραφείο στην πλατεία. Είχε μπροστά μου ένα φύκο από αυτού που δεν είχαν φουσκώσει το έδαφος. Ή το είχε φουσκώσει ελάχιστα. Και όλοι είπαν γιατί κόπηκε. Γιατί εμένα την αποχέτευσή μου που είναι στην άλλη πλευρά, στην από πίσω, στην κόρακα, τρεις φορές είχα σπάσει τα πλακάκια να τη φτιάξω και ήταν οι ρίζες που την είχαν σπάσει. Ναι, μπορούσε όμως να είναι φίκος. Ο φίκος είναι κακό δέντρο. Σε σπίτια που έχτιζα, που χτίζω, βλέπω είναι φίκος στα 10 μέτρα και οι ρίζες είναι εκεί που σκάβω για τα θεμέλια. Είναι κακό. Μπήκαν και αυτά μπήκαν επειδή μαρχή του πατέρα μου τα περισσότερα. Ήταν λάθος επιλογή. Είχε τις πληροφορίες αυτές τότε, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς, ήταν λάθος επιλογή, δημιουργούσαν πρόβλημα. Τα δέντρα σε δύο χρόνια έχουν μεγαλώσει αρκετά. Μεγαλώνουν κι άλλο. Να. Γιατί δεν μπήκαν μεγάλα δέντρα. Για την πλατεία. Γιατί δεν μπήκαν μεγάλα δέντρα. Γιατί από κάτω πει. Έχεις ψηλά υδροφόρο ορίζοντα και δεν μπορείς να βάλεις δέντρα με ήδη μεγάλο ριζικό σύστημα. Πρέπει να αναπτυχθεί. Όπως λένε οι αρμυρίκια. Εντάξει, αρμυρίκια στην πλατεία, το αρμυρίκι, κάθε δέντρο έχει τα προβλήματά. Το αρμυρίκι εδώ πέρα στην παραλία τα είχαμε και πολλά, κάποια κοπήκανε παλαιότερα. Γιατί διαμαρτυρόταν ο κόσμος που καθόταν από κάτω. Έπεφταν συνέχεια διάφορα. Για την πλατεία όμως που μεγάλωσε, εγώ βλέπω φωτογραφίες στο ίντερνετ την παλιά πλατεία. Έχεις δει σε καμία το κτίριο που είναι ο σταθμός μας, ο σταθμός σας? Καμία. Όλες προς τα πάνω κοιτούσαν. Γιατί δεν ήταν πλατεία. Ήταν ένα φαρδί πεζοδρόμιο. Εγώ όταν καθόμουν για καφέ δεν μπορούσα να αφήσω το παιδί μου να παίξει. Γιατί έβγαινε στο δρόμο. Τώρα είναι πλατεία. Ναι, κοιτάζουμε το δέντρο και κάνουμε το δάσος. Έχει κάποιο άλλο χώρο, δεν ξέρω τώρα, γιατί αυτό είναι ένα επιχείρημα που το ακούμε συχνά. Υπάρχει κάποιο άλλο χώρο που μπορεί να πάει να παίξει ένα παιδί? Όταν όμως... Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει, υπάρχει μια πλατεία που είναι ασφαλή για τα παιδιά. Δηλαδή, δεν περνάνε, όταν δεν περνάνε αυτοκίνητα, περνάνε τέλος πάντων τα παιδιά. Περνάνε κάποια πατίνια, περνάνε. Έχει διαμορφωθεί ο χώρος μπροστά εδώ. Υπάρχει κάτι άλλο. Ένα λεπτό, Μαρία, ένα λεπτό. Περίμενε. Εδώ ο δρόμος έχει ουσιαστικά προβλεφτεί σαν ήπια κυκλοφορίας. Πάει να πει, αν το κάνω λάθος, διορθώστε. Όχι, νομίζω, γιατί το άκουσα και προχθές, το κοίταξα. Είναι πεζόδρομο, δεν είναι ήπια κυκλοφορίας. Ήταν στην πρώτη μελέτη και ήταν τελικά είναι. Είναι πεζόδρομος μέχρι τη γωνία που έρχεται η Γιαννακού. Είναι πεζόδρομος, δεν είναι πια συλλογορία. Υπάρχει πρόληψη να περνάνε για ανεφοδιασμό συγκεκριμένες ώρες. Που πρέπει να εκεί, νομίζω δεν έχει τελειώσει ο κανονισμός. Πρέπει να γίνει τελειώσει ο κανονισμός. Αυτό γνωρίζω. Ωραία. Η ερώτηση και όλα αυτά είναι, τα έργα γίνονται βάσει μια μελέτη κυκλοφοριακού που υπάρχει αυτή η μελέτη. Η οποία πάλι έγινε επί Δημαρχίας Μαστοράκη. Δεν έχει σχέση. Και συνεχίζεται. Όχι, γιατί όταν έχει μια μελέτη του 1995, 2000, δεν ξέρω και ακριβώς πότε έγινε αυτή η μελέτη. 2007-2008. Ωραία. Επικαιροποιείται το 2023-2024, παραμένει η ίδια μελέτη και τη συνεχίζουμε, την επικαιροποιούμε. Τι την κάνουμε, δηλαδή είναι με το προηγούμενο καθεστώς, προηγούμενες οι συνθήκες αλλάξανε. Πώς επικαιροποιούμε λοιπόν μια μελέτη, κυκλοφοριακή μελέτη έγινε με το συγκεκριμένο μέγεθος πόλης, δεν έχουμε μεγαλώσει πολύ σαν πόλη από τότε. Το 2007, το 2011 νομίζω ο πληθυσμός είναι σχεδόν ο ίδιος. Ναι, αλλά άλλες είναι οι ανάγκες, αυτό εννοώ. Οι ανάγκες, γιατί άλλες είναι με τον παρόμοιο πληθυσμό, οι ανάγκες είναι πάνω κάτω οι ίδιες. Και υπάρχουν έργα, είναι εξελίξεις. Και έχουμε εξελιχθεί, οπότε υπάρχουν, μα λέω, η μελέτη δεν έχει τελειώσει. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν με τις θέσεις στάθμευσης, με το παραλιακό μέτωπο. Όταν ολοκληρωθούν όλα αυτά τα έργα, αν χρειαστεί τότε τροποποιείς. Ναι, υπάρχουν κάποια θεματάκια, πάλι αποσπασματικά και να μένουν οι εικόνοι αναμονές των φώτων, να σκοτώνεται ο κόσμος,
εκεί στη... δεν είναι ωραία και η καθημερινότητα και τουρίστες πολύ το καλοκαίρι, θυμάστε. Εγώ ρώτησα όταν έγιναν αυτά, κάποια... γιατί δεν ολοκληρώνεται ένα έργο και να πάμε παρακάτω. Γιατί, δηλαδή ξεκινήσαμε το Open Mall, έτσι, μπαίνει σε μια πόλη η οποία σκάβεται, εντάξει πες ότι τελείωσε τώρα εκεί. Από το καλοκαίρι, από την άνοιξη που έπρεπε να είχαν φυτευθεί έτσι, τα παρτέρια είναι γεμάτα χώματα. Δηλαδή η οπτική, η αισθητική δεν είναι καλή στην πόλη. Με το που μπαίνεις δηλαδή στην πόλη, τι βλέπεις? Όταν παίρνει κάποιος ένα έργο, να αναβάλει ένας εργολάβος ένα έργο, έχει ένα χρονοδιάγραμμα. Δεν μπορείς να το κάνεις να το τελειώσει νωρίτερα. Το ζητάς, το πιέζεις κάπως, αλλά δεν μπορείς να δεν το πιέζεις όλα μαζί. Όπως είναι το σύστημα, υπάρχει, μπορεί ένας εργολάβος να πάρει 10 έργα σε όλη την Ελλάδα. Αυτό έχει γίνει. Ένας εργολάβος και πάρει 10 έργα σιγά-σιγά. Να τα κάνει σιγά-σιγά. Ναι, δεν μπορείς να τον αποκλείσεις. Μπορείς να τον αποκλείσεις κάπως. Είναι αντιδημοκρατικό. Όταν ο εργολάβος σου λέει, εγώ πρέπει να σου παραδώσω, παραδείγματος χάρη, 1 Ιανουαρίου του 24, να. Του λες, μα κάνει πιο γρήγορα, μα έχω καλοκαίρι, μα. Σε κάποια θέματα, το που θα ξεκινήσει λόγω της σεζόν με τους καταστηματάρχες, είδα ότι υπήρχε συνεννόηση. Τουλάχιστον αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Καφεστίασης. Υπήρχε συνεννόηση, και του Εμπορικού Συλλόγου, υπήρχε συνεννόηση από πού να ξεκινήσει, πώς να πάει, για να μην τους εμποδίσει κάποιες συγκεκριμένες περιόδους. Ναι, αλλά ο τουρίστας που έρχεται και μπαίνει μες στην πόλη, αυτό που βλέπει. Ναι, επειδή στα μιλάμε μέτρα, για τουριστική περιοχή. Στα πρώτα μέτρα, μια πινακίδα. Η οποία όλοι μας την έχουμε δει, είσοδο σε εργοστάξιο. Προσοχή έργα. Αν τη δείτε, και αυτό γίνεται τώρα κάθε χρόνο. Τα τελευταία χρόνια. Στα φανάρια. Ναι, αυτή η ταμπέλα είναι υποχρεωτική, μπαίνει έστω να υπάρχει το παραμικρό. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου έχει ολοκληρωθεί, μεγάλη ταχώτα στην πλατεία. Τα παρτέρια, ρώτησα και γι' αυτό εγώ πήγα, βρήκα τον εργολάβο, λέω παιδιά τι γίνεται, γιατί φυτεύετε τα παρτέρια αυτά. Λέει τα έχουμε έτοιμα, έχουμε την προμήθεια από κάτω τώρα στη Χούτα την παλιά. Έχουμε την προμήθεια του συστήματος άρδευσης. Είπαμε για τη φύτευση, μας είπε ο γεωπόνος ότι πρέπει τα δέντρα που έχουν διαλέξει να φυτευτούν τέλη Οκτώβριο. Υπάρχει, όποιος δεν έχει μπει στο Δήμο, γιατί το βλέπω αυτό και σε προγράμματα. Να. Υπάρχει ένας τρόπος για να κάνεις ένα έργο, πρέπει. Χρειάζεται όταν θα γίνει το έργο να έχεις κάποιο χρόνο, κάποιους κανονισμούς που δεν μπορείς να πιέσεις. Για τα φώτα αυτά, πήγα και ρώτησα πάλι. Εγώ κάνω αυτό, επειδή δεν βγάζω στο Facebook. Πάω και ρωτάω, διαβάζω, βλέπω τι γίνεται. Τα και φώτα μας τα αλλάζει τώρα. Τη συνέχεια. Τέσσερα χρόνια. Συνέχεια ο Δήμος γινόταν επισημάνσεις στον εργολάβο. Βάλε κάτι για τις λακκούβες, για τις αναμονές, για τα σίδερα, για τα φώτα. Βάλε κάτι. Έβαζε κάποιες φορές, τα σπάγανε, τα βγάζανε, τα παίρνανε να παίξουν, τα ξυλώνανε επίτηδες, χιλιαδιό. Ξαναμπαίνανε κάτι περίοδος. Υπήρχε από το Δήμο, που είναι η δουλειά του Δήμου, υπήρχε επισήμανση. Αυτή συνεχίζει. Για ένα διάστημα. Και εγώ τα γύρα τον εργολάβο, πάρε εσύ βάλε κάτι εκεί πέρα. Και μου λέει, πάει τον βάλανε και αυτός, έχω άλλες δουλειές. Είναι. Δεν είναι άρα δηλαδή φταίει ο πολίτης, θέμα... δεν που πάει και το βγάζει αυτό. Όχι, δεν είπα φταίει ο πολίτης. Δεν φταίει ο πολίτης. Σε πράγματα φταίνε πολίτες. Σε κάποια πράγματα φταίνε πολίτες. Σε κάποια φταίνε οι εργολάβοι. Σε κάποια φταίει και ο Δήμος, σίγουρα. Ένας λάθη δεν κάνει αυτός που κάθεται. Αλλά το θέμα είναι να δούμε τα έργα που γίνονται για να βελτιώσουν την καθημερινότητα του πολίτη, τα έργα που είναι έτοιμα να γίνουν και το πρόγραμμα για τα έργα που ωραία. Είναι να γίνουν. Αυτά γιατί τα βλέπω λοιπόν, κάποια είναι έργα αναδείξια που, είναι, που, έργα που υπάρχουν εκεί. Ήδη, έχουν χρηματοδοτηθεί, έχουν τέτοια και το βάζουν άλλοι στο πρόγραμμά τους, θα κάνουμε και αυτό. Ή πολύ γενικές, πολύ γενικά, θα βρούμε χώρους στάθμευσης. Τι πρέπει να εκλεγείς, ψάξε από τώρα, κάνε, κοίταξε πόσο κοστίζει. Ή θα ξανακάνουμε μελέτη για το παραλιακό μέτωπο. Έτσι εύκολα γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Πρέπει να βρεις τα χρήματα και να βρεις τον κόσμο, να έχεις προσωπικό, να έχεις χιλιαδιό. Δεν έχει λεχθεί ακριβώς έτσι. Έχουν πει ότι θα εξεταστεί η μελέτη. Εγώ είδα ότι σε πρόγραμμα είναι θα κάνουμε τριτοβάθμια επεξεργασία των λιμάτων. Δεν υπάρχει σε πρόγραμμα αυτό. Να, νομίζω να. Το οποίο είναι, τώρα νομίζω είναι στη δημοπράτηση. Να. Είναι πολλά τα ζητήματα. Για πάρκινγκ όχι, δεν είναι. Είναι σχετικό με τα έργα που λέγαμε γιατί επικεντρωνόμαστε πιστεύω πολλές φορές σε λάθος σημείο. Για το πάρκινγκ λένε θα κάνουμε πολυόροφο πάρκινγκ. Υπάρχει μελέτη, πεντάωροφο πάρκινγκ και ψάχνει τη χρηματοδότηση. Έχει γίνει επαφές με την περιφέρεια, έχει γίνει με το Υπουργείο. Αυτά τα ακούμε από το Χρυστοφαντάκη ξαναλέω. Αυτό με το πενταόρυφο πάρκινγκ. Εγώ για το πενταόρυφο και το σύλλογο. Αυτό το ξανακούμε πάλι. Ξαναμπαίνει ως συζήτηση πάλι εδώ. Υπάρχει μελέτη έτοιμη και ψάχνει για τη χρηματοδότηση. Τι πιο απλό.
Εγώ δεν είχα ξανακούσει υπάρχει μελέτη αυτό. Έτοιμη. Ναι, υπάρχει μελέτη έτοιμη του 1900 όχι, υπάρχει κάτι. Υπάρχει μελέτη. Καινούργια μελέτη. Υπάρχει δηλαδή μελέτη, με τα σύγχρονα στάνταρ. Υπάρχει και στο ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και ο Δήμαρχος, ο Θεοδόρος ο Παρατζάκης το είπε, υπάρχει χρηματοδότηση έτοιμη για 5 ώρο πάρκινγκ 5 επιπέδων. Γιατί 5 ώρο θα δάσει κάποιο όγιο και 5 ρόγου. 5 επιπέδων πάρκινγκ. Υπάρχει και αναζητάτε χρηματοδότηση και είπε επιλέξει ότι έχει γίνει επαφή με το Υπουργείο και με την περιφέρεια και ψάχνουν τη χρηματοδότηση για την κατασκευή. Ναι, θυμάμαι ότι είχε έρθει εδώ ο κ. Χατζημαρκάκης ή κάποια άλλα παιδιά επιστήμονες από εδώ που είχαν πει τότε ότι μπορεί ας πούμε, να γίνει ένα πάρκινγκ χρηματοδοτούμενο γιατί εκείνη προσανατολισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει αυτό σύγχρονο με φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ας πούμε, που εκεί πάμε όπως κατάλαβα. Υπήρχε αυτό από πριν. Το να γίνει τώρα ένα δεν... πάρκινγκ ναι. Να βάλεις 5 φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι το μόνο εύκολο. Ναι, λέω τώρα πρέπει δηλαδή, ότι υπήρχε ένα κάτι. Ένα εγώ παράδειγμα χάρη θα κοστίσει 500.000 και λέμε για τις 5-10.000 τέλος. Ναι. Μήπως θα κάνουμε όλα ανάποδα, θα μπορούσε τώρα κανείς να πει εδώ. Δηλαδή πρώτα διώχνουμε το αυτοκίνητο. Δεν έχουμε πάρκινγκ, μεγαλώνουμε τα πεζοδρόμια, μιας και μπήκαμε στα έργα, έχουμε πει για τα καλά. Και μετά θα σκεφτούμε και θα βρούμε τη χρηματοδότηση για το. Δηλαδή, μήπως το πάμε λίγο ανάποδα. Όταν δίνονται χρηματοδοτήσεις, ναι. Δεν μπορείς να πεις όχι. Μα αυτό τώρα το δεν είναι επιχείρημα. Γιατί δηλαδή, είναι επιχείρημα. Πάρε λεφτά και κάνε αυτό και φέρτα, μην τα χάσω, ας πούμε. Όχι, δεν είναι φέρτα, δεν είναι φέρτα να μην χάσω. Υπάρχουν έτοιμες μελέτες για διάφορα έργα. Όποτε βγαίνει μια χρηματοδότηση, διεκδικείς και παίρνεις γιατί δεν ξέρεις πότε θα ξαναβγεί για τέτοιου είδους έργα. Βγαίνει μια χρηματοδότηση για ασφαλτοστρώσεις. Τι να πεις, α, δεν την παίρνω. Περιμένω πρώτα την ίδρυψη, περιμένω την άδρευση και μετά, άμα βγει ασφαλτόστρωση, θα την κάνω. Τι κάνεις. Ναι, αλλά αφήνεις αναμονές μέσα εκεί. Φτιάχνεις ένα για να μην ξανασκάβεις και να πληγώνεις την άδρευση. Εάν μπορεί να περιληφθεί στο ίδιο έργο και μπορεί να περιληφθεί στη χρηματοδότηση, το κάνεις. Και γίνεται. Ναι, αλλά δεν είναι λίγο ανακόλουθο να φτιάξεις έναν δρόμο που ξέρεις ότι στην επόμενη στιγμή του. Μπορεί να είναι σε ένα χρόνο, μπορεί να είναι σε ένα μήνα, μπορεί να είναι σε δύο χρόνια. Θα χρειαστεί να τον εξηλώσεις αυτό το δρόμο για να περάσεις την ίδρυψη όπου τότε θα έχεις τη χρηματοδότηση. Οπότε έχεις την επιλογή ή θα έχω 4 χρόνια χωματόδρομο εκεί πέρα, σε 4 χρόνια θα περάσουν την ίδρυψη. Ή την επιλογή του αφήνω κάποιες προϋποθέσεις και αναμονές έτσι ώστε. Υπηρεσίες. Ναι. Έρχεται ας πούμε, η τάδε εταιρεία σκάβει. Έχετε η άλλη εταιρεία δεν σκάβει. Δεν μπορεί να με τη δώσει άδεια. Αν έρθει η τάδε εταιρεία να περάσει και εσύ. Η ΔΕΗ σκάβει. Ναι, αυτές οι εταιρείες. Αυτό όμως δεν μπορεί να προγραμματιστεί και να πει ο Δήμος, ξέρει, δεν ξέρω. Ρωτώ, όχι, δεν μπορείς. Να πει ότι εγώ μέχρι το 2024 σας αφήνω περιθώριο να σκάψετε. Από εκεί μετά τέλος. Να μπουν οι οπτικές ίνες, να μπουν τις ΔΕΗ αυτό, να υπογειοποιηθούν αυτά. Και τους ΔΕΗ και σου λένε δεν μπορώ εγώ το 24, θα τα κάνω αργότερα. Τι τους πεις. Μην μου φέρεις οπτικές ίνες, μην μου κάνεις υπογειοποίηση. Κάνεις αναμονή με κάποιες σωληνώσεις από κάποιον. Σαν να λέω, σε πολλά θέματα που μπορούν να γίνει αναμονή, γίνεται. Το έχω δει και γίνεται. Αν το λέω σωστά. Δηλαδή υπάρχει μια μέθοδος που μπαίνει ας πούμε, το καλώδιο της ΔΕΗ. Σε κάποια πράγματα. Και δεν χρειάζεται να ξανασκάβεις. Ναι. Σε κάποια θέματα δεν μπορεί να μπει αναμονή. Δεν μπορείς να βάλεις αναμονή ίδρυψης. Γιατί φθήρεται. Και τα νέα υλικά έχουν αστοχίες, δεν μπορείς να βάλεις την αναμονή της ίδρυψης. Ναι. Αλλά ξαναλέω, στο προηγούμενο, έχεις την επιλογή να έχεις 4 χρόνια ένα χωματόδρομο και να περάσεις τότε την ίδρυψη άδρευση και όποτε βγει ασφαλτόστρωση, ή έχεις την επιλογή να έχεις σήμερα άσφαλτο στο δρόμο και σε 3-2-3 χρόνια θα κάνεις ένα σκάψιμο στην άκρη, γιατί δεν ξυλώνεται όλος ο δρόμος, και γίνεται ένα σκάψιμο 40-50 πόντων στην άκρη. Ναι, το οποίο ξαναπέφτει το έδαφος, ναι, και πληγώνει την άσφαλτο εκεί. Χαλάει το θρούλα. Ναι, ωραία, μπορείς να έχεις χωματόδρομο μόνο που είναι καλύτερο. Αυτό λέτε. Δηλαδή άσπρο μαύρο. Αυτό λέτε. Τώρα, όχι άσπρο μαύρο. Δυστυχώς δεν είναι όπως τα θέλουμε τα πράγματα. Και εγώ, άμα ήθελα, θα ξύλωνα πολλά πράγματα. Θα έβαζα να πάνε όλα τα κτίρια στην παραλία 5-15 μέτρα πίσω. Να έχω ένα μεγάλο πλατή παραλιακό μέτωπο με πάρκα μπροστά στη θάλασσα με 1000 τη Παναγία στα μάτια. Το θέμα έχει. Ναι, όταν... αλλά πρέπει να ξεκινήσει αυτό το θέμα. Έχεις, να έχεις... Όταν χτίζει το κδά πάνω στο κύμα. Πώς θα το κάνεις αυτό, γιατί ήταν από παλιά το ακούμε πάλι αυτό. Ναι, και αυτό που είπα, που η απάντηση είναι που δόθηκε και εμένα με καλύπτει σαν μηχανικό, ότι αυτοί οι χώροι είναι καλό να είναι στην παραλία για τα ίδια τα άτομα που φιλοξενούνται. Ανοίγει το βλέμμα τους, τους αρέσει αυτό, τους ηρεμεί.
Αυτό άκουσα εγώ. Και υπάρχουν πολλά κτίρια πάνω στη θάλασσα που συντηρούνται μια χαρά και είναι σε άψογη κατάσταση. Έχουμε τόσα μεγάλα ξενοδοχεία πάνω στη θάλασσα. Έχουμε τόσα σπίτια πάνω στη θάλασσα. Υπάρχουν σπίτια. Δεν μιλάω για τα ιδιωτικά, μιλάω για τα δημόσια κτίρια. Αυτό το όραμα είναι δεκαετιών πίσω το να ανοίξει το παραλιακό μέτωπο και να μην, είναι, να μην γυρίσει την πλάτη η πόλη. Δεν μπουκώνει το παραλιακό μέτωπο το ΚΔΑ, πιστεύω. Το είπα ως παράδειγμα. Γιατί αν ας πούμε συμφωνήσουμε οι γεραπετρίτες ότι θέλουμε να ανοίξει το μάτι μας και να βλέπουμε θάλασσα, από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Αυτό αν το συνεχίσουμε αυτό, είχε γίνει παλαιότερα που δώσανε ψηλό μεγάλο ύψος σε πολλά κτίρια στην παραλία. Αυτό χρόνια πριν. Πάνω από 30 χρόνια. Σε όλες τις πόλεις το στυλ είναι αμφιθεατρικό. Χαμηλά κτίρια στην παραλία, ψηλότερα από πίσω. Εδώ πέρα όταν βγήκε δεν ξέρω πότε και επί ποιού το 70 τόσο πότε έγινε, δώσανε ψηλό συντελεστή στην παραλία. Και πολλοί το έχουν εκμεταλλευτεί. Και καλά κάνουν. Όχι, καλά κάνουν και το εκμεταλλεύουν. Σου δίνει το δικαίωμα όμω, καλά κάνει και το εκμεταλλεύει. Και χτίζει. Περιουσία σου είναι να χτίσει σπίτι. Γι' αυτό ένα οικόπεδο στη θάλασσα, επειδή έχει ψηλότερο συντελεστή δόμηση, είναι και πιο ακριβό. Ναι, μάλιστα. Πάμε στο παραλιακό τώρα εδώ από κάτω μας. Miami York. Τι Miami York, ξαναβάλε μου. Miami York, εντάξει τώρα θα ξαναφυστεί ξινοτιά, θα το ξαναπάρει, λένε. Για πάμε για αυτό το έργο τώρα, το αμφιλεγόμενο. Όχι, το αντιδιαβρωτικό έργο το οποίο έγινε, μέχρι στιγμής δείχνει ότι έχει απόλυτη επιτυχία. Μα, οι μελετητές λένε όταν ότι είχε, τέλος πάντων δεν μελετήσανε. Οι μελετητές δείχνουν ότι στο θέμα της άμμου, η άμμος κινείται και ίσως χρειαστούν μικρές διορθώσεις, μικρές διορθωτικές κινήσεις για να μείνει. Εγώ ξέρω ότι πρόσφατα που είχε νοτιά, νοτιοανατολικός νομίζω είναι, νοτιοδυτικός, εδώ ναι, όταν έχει νοτιά γενικά, παλιά στην παραλία δεν καθόταν άνθρωπος. Εγώ πέρασα και ήταν τα κάτω-κάτω τραπεζάκια γεμάτα. Ναι. Αυτό μου λέει πολλά. Μήπως το επικοινωνιακό εκεί το χάσαμε λίγο. Ποιο δηλαδή το αντιδιαβρωτικό είναι το έργο και κατά δεύτερον το Μαϊάμι, ας πούμε. Μα το έργο είναι το αντιδιαβρωτικό. Αλλά συνήθως ο κόσμος αυτό έλεγε η δημοτική αρχή από την αρχή. Το έργο δεν είναι αντιδιαβρωτικό. Αυτό, το επικοινώνησε ως Μαϊάμι. Όχι, μα αυτό έγινε. Όχι, όχι, διαφωνώ κάθετα. Το έργο εξ αρχής ήταν με την ευκαιρία του αντιδιαβρωτικού θα δημιουργηθεί μια παραλία η οποία όταν πάρει την τελική της μορφή θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί. Να. Αυτό είναι. Και ένα σπίτι να φτιάξει το πιο ωραίο, το πιο λειτουργικό, αν μπορούσε, θα πούνε τι ωραίο που είναι από όξο. Βλέπει εκεί αυτό που έχει την αρχιτεκτονική μεριά. Να. Πάντως δεν έχει δοκιμαστεί. Μιλάω με αυτά τα παραδείγματα του σπιτιού και αυτά γιατί είναι η δουλειά μου. Είναι τα βήματα. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δοκιμαστεί το έργο σίγουρα σε μια. Και σε καιρικές συνθήκες χειμώνα που να μπει ένας νοτιάς δυναμικός πια, έτσι ώστε να δούμε το αποτέλεσμα του ύφαλου κυματοθράφστη, αν θα είναι αυτό το οποίο ζητούσαμε από την αρχή φτιάχνοντας αυτό το έργο ή όχι. Τώρα όσον αφορά την άμμο, προφανέστατα μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτό που δείχνει είναι ότι η άμμο θα εμφανίζεται και θα εξαφανίζεται. Θα έχει μια λογική παλήρειας. Πρώτον, είπα ότι προς στιγμή δείχνει να έχει λειτουργήσει το αντιδιαβρωτικό και δεν αμφιβάλλω ότι θα λειτουργήσει γιατί είχαμε δύο από όταν είχε φτιάσει στη μέση του ήδη φαινόντουσαν αποτελέσματα. Δηλαδή θυμάμαι ότι ήταν λίγο πάνω από τη μέση, τα πρώτα μαγαζιά εδώ ήταν ωραία και καθόντουσαν, από ένα σημείο και μετά είχε το θάλασσα πάνω στο δρόμο. Η μελέτη έγινε από μια σοβαρή εταιρεία, δεν είναι απλή αυτή η μελέτη. Εγώ έχω δει κάποια πράγματα από τέτοια μελέτη πώς γίνεται και σοκαρίστηκα το ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη. Μια τεράστια ακτή, όλο το μήκος της, το ανάλυφο του βυθού, χίλια δυο πράγματα και είχαν γίνει κάποιες προτάσεις από την εταιρεία η οποία συμβούλεψε πια να ακολουθεί το τι θα προσφέρει η κάθε πρόταση και ποιο το κόστος της. Το κόστος το κοιτάζεις γιατί δεν έχεις αμέτρητα λεφτά. Πρέπει να κάνει μια πρόταση, ένα έργο που μπορεί να κατασκευαστεί. Από εκεί και πέρα φαίνεται, σας λέω, να λειτουργεί. Φαίνεται να λειτουργεί. Φαίνεται να λειτουργεί και πιστεύω θα λειτουργεί. Δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω επιστήμονες. Όπως όταν πάω στο γιατρό, λέω πονάει το πόδι μου και παίρνω αυτό. Μου δίνει αυτό. Δεν πονάει το άλλο, πονούν στο πόδι και δεν σε άλλο πράγμα. Είναι τη δουλειά τους, έχουν κάνει μια σοβαρή μελέτη, τους εμπιστεύομαι. Και τα αποτελέσματα του βιώνουν. Για να μείνουμε λίγο σε αυτό, θέλω να βάλω δύο ζητήματα. Του αγωγού ομβρίων. Που δεν είναι μόνο αγωγή ομβρίων, έτσι, τρέχουν και άλλα πράγματα. Δεύτερον, τις νάρκες, οβίδες και αυτά λοιπά που ξέθαψε
η άμμος τώρα και βγήκαν στην επιφάνεια, θα κάνουμε κάτι σε αυτά? Καταρχήν με τους αγωγούς ομβρίων τι θα κάνουμε, διότι απαγορεύεται να κολυμπάς σε αγωγούς ομβρίων. Μας έχουν τάξει μια ανάλυση νερού, δεν έχει έρθει ποτέ εδώ από κάτω, μια ανάλυση νερού. Ναι. Για την ανάλυση νερού εδώ πέρα δεν γνωρίζω, δεν το έχω ακούσει, ναι, όχι, μας την έχουν ξέρω τάξει, τι λέω. Γίνεται. Ναι. Γιατί να μην την κάνω, και στο νερό της ίδρυψης γίνονται αναλύσεις. Πού τους, δεν μας έχει στείλει κανένας. Πού του νερού. Καμία ανάλυση δεν έχουμε. Δηλαδή μας έχουν υποσχεθεί ανάλυση νερών εδώ από κάτω. Άρα, παραγίας, πιάσουμε, ναι, ναι, ανάλυση και ανάλυση νερού για, για την ποιότητα του νερού, επειδή λέτε ότι είναι πολύ καλό. Οι αναλύσεις, ναι, για το νερό, για την ποιότητα του νερού γίνονται όπως, όπως προβλέπει ο νόμος. Το τέλος κάθε χρόνου στέλνονται και στην υπηρεσία, στην επιτροπή. Μα ένα χρόνο δεν ξέρω τι νερό θα πιω. Και στο Δήμο. Μα ένα γίνονται χρόνο. Δεν μπορείς κάθε, αυτό γίνονται συνεχώς αναλύσεις. Δεν μπορεί κάθε δύο μέρες να κάθε μήνα. Κάθε μήνα. Γίνονται αναλύσεις. Η νομοθεσία τι προβλέπει. Προβλέπει τέλος του χρόνου να στέλνονται και να αναρτώνται. Στο τέλος του χρόνου. Άμα δείτε το 22 έχουν αναρτηθεί. Αυτό προβλέπει. Ωραία. Είμαστε όμως ενδιάμεσα γίνονται, ναι, και όπου αν ποτέ, ναι, παρουσιαστεί πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα αξιοπιστίας. Δηλαδή το νερό μπορεί να είναι καλό, δεν το ξέρω. Από πού υπάρχει πρόβλημα αξιοπιστίας? Του νερού. Από ποιον? Από όλους μας. Ναι, εξάδες δεν κουβαλάμε. Εξάδες δεν κουβαλάμε. Επειδή κάποιοι λένε, έχουμε κακό νερό, χωρίς να δείξουν ανάλυση. Ωραία, δείξτε μας λοιπόν εσείς την ανάλυση, να ξέρουμε ότι είναι καλό το νερό. Και δεν είναι πλέπτης και πρέπει να το αποδείξετε ότι είναι κλέπτης. Τώρα, όχι. Υπάρχουν κάθε τέλος του χρόνου. Πρέπει με κάποιο τρόπο να κερδίσει αξιοπιστία του πολίτη. Πέρυσι τέτοια εποχή, πρόπερση, λέγανε τέτοια πράγματα για τις αναλύσεις. Δείτε τις αναλύσεις στο τέλος του χρόνου που έχουν ανεβεί το 22 για όλο τον χρόνο. Το 21 λέγανε τις αναλύσεις, στο τέλος ανεβήκαν οι αναλύσεις. Ναι, εγώ δεν μην είπα αυτό. Η αξιοπιστία έχει κερδιθεί σε όποιον θέλει να δει. Σε όποιον δεν θέλει να δει, έχει τις αμφιβολίες του, γιατί να σου πω κάτι λογικό είναι. Και εγώ έχω άτομα στο συγκεκριμένο περιβάλλον που λένε, μα δες τίποτα, για το νερό. Λέω, το είπε, ωραία, πώς το αποδεικνύει. Εγώ ακούω συνέχεια πώς το νερό που έχουμε. Εσείς νερό. Εσείς λέτε καλό νερό, πώς το αποδεικνύετε αυτό? Με τις αναλύσεις στο τέλος του χρόνου. Δεν θέλουμε, άρα πρέπει να βγαίνει, δηλαδή, κάθε άμα μήνα. Βγει τώρα ανάλυση, άμα βγει τώρα για μια ανάλυση. Και για την Ιερά Πέτρα που να δείχνει ότι δεν έχουμε E. coli, τη μικροβιολογικά είμαστε εντάξει. Άμα βγει τώρα μια ανάλυση και ηρεμήσουν όλοι και σε 5 μέρες βγει πάλι κάποιο και πει, άμα εγώ πιστεύω το νερό είναι χάλια, θα πρέπει να ξαναβγάλει, δηλαδή να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ναι, υπάρχει. Για κάποιο λόγο έχει βγει μια νομοθεσία που προβλέπει και ακολουθεί την νομοθεσία. Πώς θα ανακτηθεί λοιπόν η αξιοπιστία του πίνω καλό νερό από τη βρύση μου? Θα περιμένω τέλος του χρόνου να δω τις χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις του νερού. Μα ξαναλέω, αυτό. Επειδή κάθε χρόνο ανεβαίνει, ναι, φαίνεται μια συνέχεια. Πώς θα το δω εγώ αυτό τώρα, σήμερα, να δω το 21, το 22 τις αναλύσεις? Όχι, να δείτε ότι κάθε χρόνο που γίνονται παράπονα και καταγγελίες για το κακό νερό, οι αναλύσεις που ανεβαίνουν συνολικά στο τέλος του χρόνου δείχνουν ότι ποτέ δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων, εγώ μίλησα για αξιοπιστία. Ναι, εγώ πιστεύω ότι σχεδίζεται η αξιοπιστία. Δεν μιλάμε για ένα χρόνο, δεν μιλάμε για μια φορά, δεν μιλάμε ότι 10 χρόνια παραπονιούνται το νερό και ανεβήκαν μια φορά οι αναλύσεις. Ανεβαίνουν κάθε φορά στο τέλος του χρόνου. Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων, αν εσείς νομίζετε ότι με αυτόν τον τρόπο θα πείσετε το Γεραπετρίτη ότι το νερό που πίνει είναι καλό, οκ. Εγώ, εμένα με καλύπτει και θεωρώ ότι καλύπτει. Ακολουθεί την νομοθεσία. Πάμε στο παραλιακό να το ολοκληρώσουμε, γιατί κάναμε παρένθεση. Ναι. Κλείνουμε την παρένθεση με το νερό. Το παραλιακό. Τι θα έχουμε τις επόμενες, το επόμενο, δηλαδή πώς θα είναι η επόμενα 10-20 χρόνια στην παραλία? Τι το έχουμε φανταστεί, οραματιστεί, τι θα κάνουμε? Υπάρχει ένα master plan. Το master plan δεν είναι τι θα γίνει σήμερα, τι θα γίνει αύριο. Είναι που οδεύουμε. Και τμήμα-τμήμα μπορεί να διεκπεραιώνεται, να γίνεται. Mm. Αυτό είναι που είπα πριν, ότι έγινε μετά από διαβούλευση και προχώρησε. Ναι. Που τώρα κάποιοι λένε να ξαναγίνει νέο σχέδιο, το οποίο είναι 2 χρονών σχέδιο, δεν ξέρω για ποιο λόγο πρέπει να γίνει άλλο. Mm-hmm. Αυτό είναι που λέω πρέπει να έχει ο Δήμος συνέχεια. Ναι. Έχουν δεσμευτεί κάποια χρήματα για κάποια έργα, 4 εκατομμύρια από ό,τι θυμάμαι. Mm-hmm. Υπάρχει όλη η μελέτη για το πώς θα γίνει, πώς θα γίνουν οι κατασκευές των καταστημάτων, πώς θα γίνουν οι πλατείες, πού χωροθετείται μια μαρίνα. Όλα προβλέπονται. Ένα ωραίο σχέδιο. Υπήρχε κάποια θεματάκια, τα τονίσαμε, τα περισσότερα είπα λύθηκαν. Mm-hmm. Μου είχαν βάλει ένα, επειδή προβλέπεται υδροπλάνο, υδατοδρόμιο.
είχαν βάλει ένα μεγάλο κτίριο στην παραλιακή πλατεία. Το οποίο είπαμε, σαν από το Σύλλογο Μηχανικών και οι πολίτες που ήταν, είπαν δεν είναι δυνατόν. Το συμπεριλάβαμε στην έκθεση που στείλαμε, δεν προβλέπεται αυτό πια εκεί πέρα. Όχι, προβλέπεται χαμηλότερο. Προβλέπεται πολύ χαμηλότερο. Άρα ναι, προβλέπεται. Λάθος έκφρα, συγγνώμη. Προβλέπεται, αλλά δεν εμποδίζει. Γιατί δεν κλείνει, δεν μπουκώνει το χώρο. Και βελτιώνεται. Υπήρχαν πολλά θέματα. Δηλαδή, θα κάνουμε γραφεία πάλι πάνω στο κύμα. Αυτό μου λέτε. Εμένα δεν με νοιάζει αν είναι 5 μέτρα ή αν είναι 25. Όχι, εμένα παίζει. Όχι, γιατί άλλο είναι να είναι 2-3 μέτρα, άλλο να είναι 8. Είναι αυτό που λέγαμε τα κτίρια. Είναι σαν να λέμε τα κτίρια πάνω στην παραλία. Δηλαδή, άμα ήταν 2 μέτρα τα κτίρια στην παραλία, ένα όροφο 3, δεν θα ήταν καλύτερα. Θα ήταν. Προφανώ. Ήρθαν οι εταιρείες και μετρήσανε και ήταν που μπορεί να γίνει για την αδειοδότηση να γίνει υδατοδρόμιο. Αυτό και τώρα το περιμένουμε 2-3 χρόνια. Ναι, έχει καταδεχθεί ο φάκελος. Εντάξει, προφανώς δεν είναι θέμα της Ιεράρχης, αυτό το ξέρετε, είναι κυβερνητικό. Και είπανε στο συγκεκριμένο χώρο πρέπει να γίνει το υδατοδρόμιο. Και σου λέει, σε τόση απόσταση πρέπει να έχει κάποια γραφεία. Να εξυπηρετούν πελάτες για λειτουργίες του υδατοδρομίου και όλα αυτά. Τι κάνεις. Εγώ είμαι υπέρ, του βάζεις ένα μικρό κτίριο. Υπάρχουν άλλα συμπαράλια που με χαλάνε πολύ περισσότερο. Που πρέπει να βελτιωθούν. Εκεί που είναι τουαλέτες τώρα. Ναι, εκεί παίρνουν. Αλλά χαμηλό εκεί πέρα. Γιατί θα είναι τμήμα του, θα χαμηλώνει το δάπεδο μετά, οπότε θα κρύβεται. Είναι, πώς είναι στο λιμάνι που είναι από πάνω το κατάστημα και από κάτω είναι τα γραφεία των συλλόγων και όλα αυτά. Δηλαδή κάποια τέτοια λογική. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά με τα έργα. Πού να πάμε τώρα. Δεν ξέρω, μάλλον. Στην περιφέρεια του Δήμου, γιατί εδώ μιλάμε τόση ώρα για την πόλη. Εκεί έχουμε εξαντλήσει την κουβέντα σε όλη την πόλη. Τώρα πιάνουμε μια περιφέρεια που ουσιαστικά είναι τριπλάσια τα προβλήματα από ό,τι έχει η ίδια η πόλη να αντιμετωπίσει. Εκεί έχει να κάνει με τα απορρίμματα, τα οποία τουλάχιστον οι άνθρωποι που κατοικούν στην περιφέρεια του Δήμου της Ιεράπετρας μιλούν για την αποκομιδή των σκουπιδιών μια φορά την εβδομάδα ή μπορεί και τις δύο εβδομάδες. Μιλούν για την κατάσταση των δρόμων. Μιλούν για τις εισόδους της πόλης που θεωρούνται τουριστικές, όπως είναι ο Μακρύς Γυαλός. Όταν μπαίνεις στην πόλη είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, αυτό που δεν την αντιλαμβάνεσαι είναι ότι μπήκε σε μια περιοχή παραθεριστική. Αντιλαμβάνεσαι κάτι άλλο. Ποιο είναι το πλάνο για αυτά τις περιοχές. Το θέμα καθαριότητας πρώτα, αν και δεν είναι τόσο εξαρμοδένος του μηχανικού, αλλά από την ενημέρωσή μου, επειδή είπανε, τώρα είναι πολλά πράγματα να ενημερωθείς και κοιτάζω πρώτα να ενημερωθώ σε όσα έχουν σχέση με τον τομέα μου, τα οποία αντιλαμβάνομαι καλύτερα. Δεν λέω ότι δεν θα ενημερωθώ σε όλα όσο περισσότερο χρειάζεται για να μπορώ να βοηθήσω από οποιοδήποτε πόρτο. Πάμε στα δημοτικά διαμερία τώρα. Το θέμα της καθαριότητας υπόθηκε κιόλας ότι να γίνει και μια δεύτερη βάρδια το απόγευμα. Με το ζόρι βγάζουν οι πάλι την πρωινή βάρδια. Ναι, αλλά είπανε και το πρωί, ας πούμε, ο κύριος Γιαννικάκης που φιλοξενήσαμε εδώ, ότι αυτό που έρχεται στα αυτιά του από τους ίδιους τους υπαλλήλους είναι ότι τους παίρνουν για την καθαριότητα, με συμβάσεις για την καθαριότητα και πάνε στα γραφεία. Αυτό δεν είναι πρώτη φορά βέβαια που ακούγεται. Άρα, κακή διαχείριση. Έχω ακούσει σε άλλο. Ναι. Σε άλλο πόσο δεν ξέρω αν συμβαίνει, δεν μην το πω γιατί δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό που λέτε δεν το γνωρίζω. Ναι, ειλικρινά. Το έχει ακουστεί κι άλλες φορές. Δεν το έχει ακουστεί και όλες να μας πει συγκεκριμένες περιπτώσεις που γίνεται και αυτά. Και δεν το έχει απαρνεί, δεν το έχει διαψεύσει. Ναι, κάποιες φορές υπάρχουν και κάποιες άλλες ανάγκες. Εγώ πρόσφατα ξέρω ότι κάποιοι διαμαρτυρώτησαν που σταματάει η σύμβασή τους και κάνουν σύμβαση για καθαρίστριες. Χρειαζόταν που ήταν να γίνανε τα σχολεία και χρειαζόταν καθαρίστριες. Υπάρχει θέμα της υποστελέχωσης, το οποίο δεν είναι εύκολο γιατί είδα και τώρα και αυτό. Γιατί θέλω να κάνω αναφορές, συγγνώμη, και σε άλλα προγράμματα, γιατί τα προγράμματα είναι αυτό που κοιτάζουμε. Ούτε το τι γίνεται στην κυβέρνηση, ούτε ποιος είναι παιδί πιανού και αυτά. Και λένε θα προσλάβουμε προσωπικό. Δηλαδή ο Δήμος μπορεί να προσλάβει προσωπικό όσο θέλει και δεν το κάνει. Δεν γίνεται, δεν είναι εύκολο. Δεν λέει ο Δήμος έχω λεφτά για 5 υπαλλήλους το χρόνο και παίρνω 5 υπαλλήλους. Πρέπει να εγκριθεί, πρέπει. Οπότε πρέπει η περιφέρεια να συνηθίσει τα σκουπίδια στα χωριά. Όχι να συνηθίσει στα χωριά, να γίνονται έργα τα οποία θα βοηθήσουν. Κομποστοποίηση το εργοστάσιο. Θα πάρει ένα μεγάλο μέρος του όγκου που πήρε και όχημα γι' αυτά και θα είναι ξεχωριστή αποκομιδή. Το πράσινο σημείο.
που θα, πολλά τώρα έχουμε ένα αμάξι ειδικό που έχει αγοραστεί, γι' αυτό παίρνει τα μεγάλα απορρίμματα, βγαίνει πρόγραμμα. Το έχετε δει και το εσείς. Το θέμα, κύριε Μασουράκη, είναι ότι δεν λειτουργεί η καθαριότητα. Δεν λειτουργεί η καθαριότητα. Ο κύριος Γουλιδάκης, ας πω, μιλάει για νέο σχεδιασμό μέσω ΕΣΔΑΚ. Να γίνει και εδώ ένα σχητά, ξέρω εγώ, ένα απόθεση, πώς το λένε αυτό. Νέο σχεδιασμό. Αυτός ο σχεδιασμός που υπάρχει είναι κύριε... και χρονοβόρος και τρώει 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Το νέο ΕΣΔΑΚ τον αποφασίζει μόνο του Δήμαρχος με το Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόταση, δεν ξέρω. Υπήρχαν προτάσεις, δεν γίνει. Προτάσεις είναι πολλές. Είδα και στο τέτοιο, στο πρόγραμμά τους, λέει σημειακές αλλαγές στο ΣΧΟΑΜ. Έχει αποφασίσει το Συμβούλιο και έχουν γίνει 5 προτάσεις για σημειακές αλλαγές. Δεν έχει γίνει καμία δεχτή από την περιφέρεια ήδη. Εγώ όμως τι λέω, που έχει γίνει συζήτηση στην παράταξη και έχει μπει μπροστά από την παράταξή μας. Ενοποίηση του ΣΧΟΑΠ του Μακρυγιαλού με την Ιερά Πέτρας, που θα βοηθήσει πολύ. Και τους μηχανικούς για ένα νέο σχεδιασμό. Mm-hmm. Δηλαδή πράγματα που μπορούν να γίνουν. Πρακτικά. Το θα κάνω αυτό, θα βρω νέα αγορά. Η αγορά των Χανίων. Καμία σχέση το κτίριο της αγοράς των Χανίων με το κτίριο που είχαμε εδώ πέρα. Ένα ναι, αυτό. Δεύτερο. Ναι. Νέα αγορά, ωραία. Πού? Πολύ αρρώστια. Λέτε όχι δηλαδή στη νέα αγορά. Στο να δημιουργηθεί ένα χώρο έκθεση αγροτικών προϊόντων. Άλλο, όχι έκθεση, δεν είναι αγορά, δεν είναι έκθεση. Ναι, είναι καταστήματα. Έκθεση. Για να κάνει μια αγορά, τέτοια δημοτική αγορά, πρέπει σε μια απόσταση να απαγορευτούν άλλα καταστήματα για να στηρίξει την αγορά. Ένα αυτό. Δεύτερο, πρέπει να βρει το χώρο, πρέπει να βρει τα χρήματα. Εγώ δεν ξέρω χώρο να υπάρχει στο κέντρο τη πόλη, γιατί μια τέτοια αγορά τη βάζει στο κέντρο τη πόλη. Δεν ξέρω ένα τέτοιο χώρο και δεν θέλουμε να μπουκώσουμε πολύ. Έχουμε ήδη υπερφορτωμένο το κέντρο της πόλης. Να. Το θέμα είναι πώς. Εντάξει, το θέμα θα μπορεί να χωροτηθεί κάπου τέλος πάντων. Μα το κάπου με αυτό είναι σημαντικό. Στο μήνος από πάνω. Δεν ξέρω. Θα υπάρχει κάπου ένα οικόπεδο. Δεν ξέρω. Ωραία, να πω και εγώ μια πρόταση. Τεράστιο παραλιακό πάρκο 2.000 στρεμάτων. Ναι. Ακούγεται ωραίο. Ναι, πολύ ωραίο. Ακούγεται ωραίο. Πού είναι η ερώτηση. Εκεί στο Ταϊπέ, δεν ξέρουμε τι απέγινε με την παραλία. Μας την πήρανε. Ναι. Εγώ μιλάω για την πόλη. Για την παραλία δεν ξέρω τι έγινε εκεί πέρα. Δεν γνωρίζω τι έγινε στον πληστηριασμό. Είναι μια υπόθεση που δεν έχει πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο και η κοινότητα, το τοπικό διαμέρισμα Αγίου Ιωάννη παλιότερα που δεν ήθελε. Εγώ θέλω κάπως αυτό να φτιαχτεί ο χώρος να ομορφύνει, γιατί είναι ένας χώρος που πάει πολλοί κόσμος. Το ιδανικό θα ήταν να πάρει ο Δήμος να κάνει κάποιο πάρκο, κάποιες τέτοιες. Δεν θα μπορούσε να το είχε ήδη εκμεταλλευτεί με κάποιο τρόπο και να κάνει δράση. Να σου πω κάτι. Από όσο γνωρίζω, είναι μη οικοδομήσιμα αυτά τα αγροτημάτια. Όχι, βέβαια, να γίνει ένα πάρκο. Αυτό, ναι, μπορεί να το πάρει ο Δήμος. Είναι εύκολο. Εδώ πέρα θυμάμαι με την. Εκεί πέρα που είναι το κοινωνικό παντοπολείο που ήταν στο Υπουργείο Γεωργία, ναι, που ήταν στο Υπουργείο Γεωργία, νομίζω, έγινε ιστορία το πώς πάρθηκε στο Δήμο. Μην πω. Για τα κτίρια που θέλαμε, για το ΙΕΚ που θέλαμε να πάρουμε. Εκεί που θέλαμε να κάνουν το νοσοκομείο στο Καβούσι, που ήταν του Υπουργείου Αθλητισμού, και για να περάσει όχι στο Δήμο, στο Υπουργείο Υγείας, θα έπρεπε να γίνει ολόκληρη ιστορία και καθυστέρησε πολύ και χάθηκε ίσως. Και ένας από τους λόγους ήταν αυτό. Ναι, η Ιερά Πέτρα το θέλει μόνο αυτό. Έτσι δεν στηρίχτηκε από κάπου αλλού. Από κυβερνήσεις υπήρχε στήριξη. Πάντως έχουμε πάρει πολλά, είναι άπειρα τα θέματα. Φύγαμε πάλι από την περιφέρεια του Δήμου και ξαναγίνησε. Όχι, είναι περιφερειακό αυτό που λέτε. Όχι, στα χωριά έχουν γίνει ήδη έργα πολλά. Έχουν γίνει έργα. Έχει γίνει έργα και ίδρευσης και άδρευσης με δεξαμενές. Έχουν γίνει και παιδικές χαρές σε χωριά. Έχουν γίνει και δρόμοι, έχουν γίνει και ασφαλτοστρώσεις. Και συνεχίζεται αυτό το πρόγραμμα. Έβλεπα χθες, διάβαζα για το έργο που δημοπρατείται τώρα στα φέρμα για τα όμβρια. Αντιπλημμυρικό. Ένα μεγάλο έργο εκεί πέρα. Έχω πάω συχνά στο Μακρυγιαλό για προσωπικούς λόγους. Πάω εκεί πέρα και βλέπω γίνονται έργα. Γίνεται στην παραλία. Το τελευταίο έγινε ο ηλεκτροφωτισμός εκεί πέρα στην παραλία από το. Βέβαια, όταν χαλάς μια λάμπα, περιμένουν και ένα χρόνο για να αλλάξει λάμπα. Αυτό να μην το παραγνωρίσουμε. Θα γίνουν όλα τώρα, σάπα. Ναι, γιατί τώρα. Αυτό δηλαδή δεν γίνεται. Υπάρχει ένα οργασμό τώρα. Στην αρχή τη συζήτηση. Δηλαδή τώρα λάμπε, κάνουμε ράμπε. Στην αρχή τη συζήτηση που ήταν το παράπονο σα είναι ότι γίνονται συνέχεια έργα και δεν. Η πόλη και τώρα είναι ότι γίνονται εργαστικά. Ναι, ήταν. Μην λέτε αποσπασματικά την ερώτηση. Εγώ το λέω αυτό και πολλοί με ειρωνεύονται. Δεν υπάρχουν προεκλογικά έργα, υπάρχουν προεκλογικέ υποσχέσει. Τώρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας οργασμός έξω καθαριότητας. Βλέπω καθαρούς κάδους. Να βάλουμε τις λάμπες, να κάνουμε. Αυτά γιατί δεν γίνονται όλη τη χρονιά. Είναι ερώτημα.
Γιατί δεν γίνονται όλο το χρόνο, μόνο τώρα. Δεν το γνωρίζω. Τώρα θα σφαλτοστρώσουμε, θα τσιμαντοστρώσουμε. Θα αλλάξουμε τη λάμπα, θα αλλάξουμε. Γιατί γίνεται τώρα. Σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποια σημεία, ίσως καθυστερεί και λόγω της υπηρεσίας. Λόγω των λίγων υπαλλήλων. Πώς είναι οι υπάλληλοι που αλλάζουν λάμπες στον τεράστιο Δήμο που είπατε. Ναι, τώρα όμως αλλάξανε σχεδόν. Όχι, δεν αλλάξαν όλοι. Αλλάξαν σε κάποια σημεία τώρα που ήρθε η σειρά τους. Εγώ λέω όμως τώρα μιλάμε για τα μεγάλα έργα. Δηλαδή για τον ηλεκτροφωτισμό στην παραλία που βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί είχε ένα μέτωπο από τον Καλαμοκανιά μέχρι το πάρκινγκ που κάθε 2-3 μήνες έπρεπε να πάει το συνεργείο. Το πάρκινγκ που έχει υποχωρήσει και είναι έτοιμο να πέσει με στη θάλασσα. Δηλαδή να πείτε και που δεν μπορεί να, δεν μπορεί να διαβεί, συγγνώμη, κανένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει στους ΑΜΕΑ με επισήμανση πριν από 2 χρόνια. Ήδη τις κλήσεις που είχε πάρει και έχει επιδιορθωθεί και βρήκαμε και τον πελά μας κάποια στιγμή γιατί το αναφέραμε και μας είπαν ότι κακώς το αναφέρουμε τα κακά, κακώς κείμενα. Ή την αντιπλημμυρική προστασία του Μακρυγαλού που δεν έχει κανέναν αγωγό ομβρίων υδάτων και τα νερά και το 19 καταλήξαν σε όλα τα καταστήματα και γίνανε καταστροφές. Για πείτε μου, ποια είναι τα μεγάλα έργα πέραν του βιολογικού. Έτσι, ο οποίος βέβαια έχει ακόμα δρόμο και έχει ουσιαστικά. Δεν είναι μικρό έργο βιολογικό, θέλει να το κάνει σε ένα ξένο. Αλλά έχει ανοίξει ο δρόμος, έχει ανοίξει ο δρόμος μεταξύ Μακρυγαλού και Κουτσουρά. Διέρχονται μηχανάκια ή αυτοκίνητα σε έναν δρόμο που, αν περάσετε, αφού πηγαίνετε τακτικά, μπορείτε άνετα να το δείτε αυτό. Είναι αρκετά επικίνδυνος, ιδιαίτερα για τα μηχανάκια, και είναι ένας δρόμος, αφού εκτελείται το έργο ακόμα. Υπό ποιανού ευθύνη είναι ο δρόμος, του εργολάβου ή του κράτους? Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, επειδή ήταν καλοκαιρινή περίοδος, διακόπηκαν τα έργα, ασφαλτοστρώθηκε. Αυτή η ασφαλτοστρώση υποθέτω ότι είναι προσωρινή. Δεν είναι τελική, γιατί αν είναι τελική, αργότερα θα κάτσει αυτό το πράγμα. Είναι λογικό από τους μηχανικούς της περιοχής, το αναφέρω. Αυτά τα έργα, εντάξει, ο Μακρύς Γυαλός, σαν οικισμός, σαν ο χώρος ο οποίος δέχεται πολύ τουρισμό. Η αίσθηση του είτε μπείτε από τη μια μεριά είτε από την άλλη, μπαίνετε σε παρατηριστικό κέντρο, οι υποδομές που έχει ο ίδιο παραλιακό μέτωπο, ποιες είναι, από θέμα πολιτικής προστασίας πλημμύρας, ομβρίων υδάτων ή του πεζοδρομίου, του πλακόστρωτου. Ο Δήμος Μακρυγαλού, επειδή έχω δουλέψει εκεί πέρα στο Δήμο, έχει το ατού ότι έχει αρκετά ρέματα, τα οποία παίρνουν μεγάλο μέρος των νερών. Έχει ένας βασικός τρόπος που βοηθάει το αντιπλημμυρικό, γιατί υπάρχουν κλήσεις, είναι χαμηλός οικισμός, χαμηλός τι εννοώ. Δεν έχει, και έχει κτίρια σε μικρή απόσταση σχετικά από τη θάλασσα. Mm-hmm. Οδηγούνται τα περισσότερα στα ρέματα. Είχαν γίνει και αντιπλημμυρικά παλιότερα, όταν φτάνει στην παραλία της γενικής του Μακρυγαλού. Και το θέμα είναι, το βασικό εκεί πέρα είναι να καθαρίζονται τα ρεύματα. Υπήρχε μια συζήτηση. Δεν θα θυμηθώ τώρα που ήταν. Για να το πει. Ναι, γρήγορα, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε. Δεν το θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων, μην πούνε ότι το λέω έτσι στον αέρα. Αλλά το θέμα, το βασικό εκεί πέρα στο Μακρύγαλο, όπως είναι η μορφή του Δήμου, είναι ο καθαρισμός των ρευμάτων. Το οποίο γίνεται από την περιφέρεια, πρέπει να πιέζει ο Δήμος για τον καθαρισμό. Πάντως, εγώ πηγαίνω τόσα χρόνια εκεί πέρα στο Μακρυγαλό, πηγαίνω από μικρό παιδί, δηλαδή 40 χρόνια, μία χρονιά υπήρξε πρόβλημα το 19. Πάντως ο Καλαμοκανιάς που πλημμύρισε το 19 και έγιναν, η γεώτρηση η οποία υδροδοτεί τον Μακρυγαλό, είναι μέσα ουσιαστικά στην επόμενη οποιαδήποτε γέμισμα του ρέματος, πιθανότατα το αντλιοστάσιο θα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν έχει γίνει μια ανάσχεση. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτά θα πρέπει βέβαια να επισημαίνονται από τον αντιδήμαρχο της περιοχής, έτσι ώστε δεν ξέρω τι προτάσεις έχετε πάρει. Σου λέω, το συγκεκριμένο δεν γνωρίζω που είναι καθόλου. Στην Καλαμοκανιά πηγαίνω εγώ. Δεν γνωρίζω που είναι το συγκεκριμένο, δεν θα. Δεν μιλήσαμε καθόλου για αυτό τώρα, για περιβάλλον, για αντιπλημμυρική προστασία κτλ. Μόλις μιλάγαμε για αντιπλημμυρική προστασία, αλλά μια στιγμή. Δεν έχουμε άλλο χρόνο όμως. Ο αγώνα Φωκά. Που ξαναπάμε στα όμβρια που είπαμε, τα όμβρια κάπου πρέπει να πηγαίνουν. Έτσι, να. Δεν γίνεται, κάπου πρέπει να πηγαίνουν στην παραλία. Όλες τις πόλεις πώς, έχω σε ένα τέτοιο μέτωπο, έχει 2 αγωγούς, κάπως πρέπει να φύγουν. Το θέμα είναι να ελέγχεται που γίνεται, τι συνδέονται στον αγωγό όμβριων. Γιατί ξέρω περιπτώσεις που έχουν πιάσει που ήταν παρά. Γιατί δεν το ελέγχετε? Γίνονται ελέγχοι. Δεν το λέω τώρα εσύ, αν είσαι πρώτη φορά, αλλά εντάξει.
Χρεώνουμε και τα παλιότερα από ό,τι βλέπω, αλλά δεν πειράζει. Εννοείται. Στηρίζω ότι η παράταξη θα χρεώνει. Μου λένε πολύ για το γιατί πάω εκεί πέρα η ιστορία. Γιατί είχα και την επιλογή να μην κατέβω. Δεν με υποχρέωνε κανείς. Θεωρώ ότι γίνεται έργο σοβαρό. Θεωρώ ότι μπορώ να βοηθήσω περισσότερο. Γι' αυτό πηγαίνω εκεί πέρα. Γι' αυτό λοιπόν όποιος η πιστία σταυρώζουν το κύριο Μασουράκη, το Γιάννη Μασουράκη, στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Καλατζάκη. Δεν θα ξανά, δεν θα κλείσω όπως άνοιξα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ. Οι καλύτεροι να βγουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, τέλος πάντων, που να μπορούν να σταθούν καλύτερα. Να μην έχουμε γλάστρες, το λέω και το ξαναλέω, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Έτσι. Και αυτή πολλοί παρεξηγούνται. Να δεν πω και εγώ δύο λόγια στο κλείσιμο. Για πάμε. Αυτή τη στιγμή θα διαλέξουμε άτομα να εκπροσωπήσουν τους πολίτες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πουθενάλλου, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να ψηφίσουν με αυτό γνώμονα, να κοιτάξουν τα προγράμματα των παρατάξεων, στη δική μας τι ήδη έχει γίνει και τι ήδη έχει δρομολογηθεί, στις άλλες παρατάξεις, όχι τα ωραία λόγια, να δουν τα προγράμματα ένα-ένα. Και να πούν τι καταλαβαίνουν αν γίνεται και αν γίνεται αυτό που ζητάνε. Να έχουμε ένα ωραίο προεκλογικό αγώνα και όχι με μπαλωτιές τελευταία στιγμή που κυνηγάμε ξαφνικά κάτι που είχε βγει μια απόφαση δικαστική πέρυσι και τώρα που θα μπορούσαμε να μπει σε 10-15 μέρες να το κυνηγήσει αν κάποιος κεγότανε για χρήματα. Να. Γιατί το έκανε τώρα. Που είμαι αυτή η ερώτησή μου είναι. Γιατί τώρα και τι κέρδος έχει. Δεν θα έχει κέρδος αργότερα. Είναι σαν, είναι σαν τα έργα. Είναι, ναι, αλλά είναι και σαν τα έργα. Άρα είναι προεκλογικό. Όχι, όχι. Είναι και σαν τα έργα. Τα οποία προηγουμένως είπατε και υπερασπιστήκατε. Είναι τα χρονοδιαγράμματα. Μπορεί ο νόμος απλά να έπεσε, να συνέπεσε με την προεκλογική περίοδο. Όχι, μην έχουμε, μην το έχουμε αλακάρτο ένα. Ποιος είναι αυτός λοιπόν που μπήκε στον ΤΟΕΒ, δηλαδή ο πρόεδρος το έκανε. Δεν ξέρω ποιος το έκανε. Όχι, ποιος. Η απόφαση πρόεδρου είναι αυτό. Πηγαίνετε και κάνετε κατάσταση στο δρόμο. Και γιατί το αφήσατε ένας εύρωστος δήμος να μπει σε αυτή τη διαδικασία της κατάσχεσης. Να σας πω κάτι. Μα είδες πολλά θέματα. Ναι. Μα δεν ήθελα, γιατί το βλέπω και γιατί είναι και δεν μπορούν να μιλήσουν. Είναι μέσα σε αυτό. Το περιορισμό της ομιλίας. Δεν μπορούν να βγουν να. Είναι, είπαμε, το λάθος του νόμου. Γιατί λέει υπάρχει έκτακτη περίπτωση, μπορεί να βγει ο αντιδήμαρχος. Ποιος κρίνει ποια είναι η έκτακτη περίπτωση. Για να πάμε τώρα εδώ. Γιατί. Υπήρχε αυτό το χρέος, γιατί όσοι δεν ξέρουν λίγο την ιστορία. Είχε δημιουργηθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή ένα χρέος, αν θυμάμαι, 100.000 ευρώ για τη χρήση του νερού από τον ΤΟΕΒ που έπαιρναν στην περιοχή στα Κατοχωρήτικα, νομίζω, και από τη Μαλάβρα. Αυτό το χρέος μετά έφτασε κάποια στιγμή στις 400.000, που ήταν υπερκατανάλωση στις χρεώσεις, και έπεσε σιγά σιγά στις 260. Αποφασίστηκε με το Δήμο να πάρουν τα λεφτά που τα ήθελε, τα δικαιούταν, τα είχε αποφασίσει και αναγνωρίσει το χρέος από το Δήμο, να πληρωθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, νομίζω. Έγινε ένα συμφωνητικό και στάθηκε. Και λέγανε όχι, χρειάζεται από το Υπουργείο, βγήκε μια εγκύκλιος μετά, χρειάζεται δικαστική απόφαση γι' αυτό. Να. Και λένε ωραία, πάμε στα δικαστήρια με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου. Βγήκε η πρώτη απόφαση και μετά βγήκε η δεύτερη, που ήταν η τελεσιδικία, που βγήκε πέρυσι το Δεκέμβρη-Γενάρη. Με την τελεσιδικία λοιπόν πήγανε στο Υπουργείο να πληρώσετε τα χρέη. Αυτό έγινε το Δεκέμβρη-Γενάρη. Κάποιοι νομίζω σε κάποιους δήμους έχουν γίνει ήδη πληρωμές και περιμέναν την πληρωμή. Δεν κίνησε τώρα τη διαδικασία ούτε Υπουργείο είτε υγειονόμος. Κάποιος πήγε και είπε όχι, εγώ θέλω να πληρωθώ τώρα, και στάθηκε το χαρτί νομίζω σε μια τράπεζα. Δεν ξέρω αυτά ακριβώς, θα ξέρει η αρμόδια αντιδήμαρχος. Αυτό. Προχθές βγήκε ο αντιδήμαρχος, ο αντιπρόεδρος του ΤΟΕΒ, και είπε ότι ο ΤΟΕΒ έχει 2,5 εκατομμύρια πλεονασματικό. Άρα δεν πιστεύω να καίγονται για τα λεφτά. Εγώ κάνω δύο ερωτήσεις. Γιατί θα είχε πρόβλημα το ΤΟΕΒ αν γινόταν αυτό 20 μέρες αργότερα, ένα μήνα αργότερα, δύο μέρες αργότερα, και γιατί τώρα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι ο πολίτης, αν προχωρήσει αυτό, έχει ενδικά μέσα ο Δήμος να το σταματήσει, αλλά εάν προχωρήσει, ο πολίτης θα χάσει 260.000 ευρώ από τα ταμεία του Δήμου, που θα πηγαίνουν σε έργα, θα πηγαίνουν κάπως στον πολίτη. Αυτά θα δινόντουσαν από το Υπουργείο και θα μέναν στο Δήμο. Αυτό είναι δηλαδή το αποτέλεσμα. Δηλαδή τώρα δεν θα δοθούν από το Υπουργείο στο Δήμο? Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτό είναι νομικό θέμα. Ο Δήμος θα πάει με τους τρόπους που μπορεί να το σταματήσει αυτό, να πληρωθούν από το Υπουργείο. Σας λέω, από όσο ξέρω, σε Δήμους ήδη έχουν πει σε σειρά, πληρώνονται. Μάλιστα. Ο Δήμος, από ό,τι ενημερώθηκα, ο Δήμος συμβούλεψε
Λέω από ό,τι ενημερώθηκα, γιατί ό,τι ακούω, πάω και ρωτάω στους αρμοδίους. Αυτό έχω μάθει να κάνω, αυτό θεωρώ σωστό. Ναι. Δεν κοιτάζω στο Facebook, ωραίο το Facebook, έχει τα ωραία του, αλλά κοιτάζω από, να ενημερώνουμε με επίσημα έγγραφα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Το κλείνουμε. Και ο Δήμος έχει βοηθήσει τον ΔΕΒ πολλές φορές. Έχει δώσει πηγές, κάποιες πηγές που ήταν δοκιμαστικές, τις έδωσε μετά στον ΔΕΒ για να βοηθήσει τους αργότες χωρίς κόστο, χωρίς αμοιβή, χωρίς πληρωμή. Ναι. Βοηθάει. Έτσι πρέπει να είναι. Μα είναι, αυτό, αυτό είναι αυτονόητο. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, Γιάννη Μασοράκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το καλό είναι ότι θα σας έχουμε και μετά λίγο πολύ, έτσι μετά τις εκλογές εννοώ, θα μπορούμε να μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή, να κρίνουμε, να ρωτούμε, να κουβεντιάζουμε για τα έργα. Η καλοπροαίρετη κριτική το... είναι απαραίτητη, όχι είναι θεμητή, είναι απαραίτητη. Αρκεί να τη δέχεστε. Λοιπόν, εγώ έχω δείξει, έχουμε ξαναμιλήσει εδώ και έτσι σαν μέρος, γιατί ήμουν χρόνια σε πρόεδρο Σύλλογο Νέων Γηδεμόνων και Σύλλογο Μηχανικών και πολλές φορές έχω κριθεί και λάθη κάνει όποιος κάθεται σπίτι του. Αυτό δεν λέμε όλοι. Νομίζω ότι η κριτική δεν είναι τόσο από την πλευρά μας. Εμείς μεταφέρουμε την κριτική, εμείς ερωτήσεις κάνουμε. Από εκεί και πέρα οι απαντήσεις ορίζουν το αν η κριτική είναι καλοπροαίρετη ή κακοπροαίρετη από τον απαντούντα. Γιατί ουσιαστικά εκεί κρίνεται το πράγμα. Ναι, μα να γίνεται η κριτική με τη λογική ότι άκουσα αυτό, ισχύει ή κάνω και την έρευνά μου πρώτα οτιδήποτε. Ή όχι, γιατί εχθές έβλεπα μια περίπτωση. Α, και επαναστάτησαν που θα κόψουν τα δέντρα στο δρόμο της ΔΕΗ και αν είναι δυνατόν και εκεί και. Και πού το ξέρετε, παιδιά, μια γυναίκα το είπε έτσι, είπε ένας υπάλληλος που περνούσε. Δεν προβλεπόταν τίποτα τέτοιο. Δηλαδή η κριτική καταλαβαίνετε. Μην το ξαναβάλουμε στο τραπέζι. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σας.